Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Είναι η εκπομπή Flash Sport εδώ στο NSTV κάθε Τρίτη την ίδια πάντα ώρα, 7 με 8, προκειμένου να σας μεταφέρουμε όλες τις αθλητικές ειδήσεις που έγιναν τις προηγούμενες πέρες, αλλά και αυτές που θα έρθουν. Όπως πάντα θα κάνουμε μια αναφορά στο πρωτάθλημα της Super League, το οποίο είχε τη διεξαγωγή της δεύτερης αγωνιστικής, το οποίο έγινε σε τρεις δόσεις, ξεκινώντας από την περασμένη Παρασκευή, εκεί όπου ο Ιωνικός με το Λεβαδιακό ήρθαν ισόπαλοι χωρίς τέρματα στο γήπεδο της Νεάπολης, σε ένα παιχνίδι που δεν είχε πολλές φάσεις και οι δύο όμως ομάδες μοιράστηκαν τους βαθμούς της ισοπαλίας. Την επόμενη μέρα, το Σάββατο, είχαμε Γιάννενα Λαμία 1-1 με τους γηπεδούχους να παίρνουν από νωρίς το κεφάλι στο σκορ και να δέχονται την ισοφάριση προς το τέλος του παιχνιδιού. Ένα σημαντικό βαθμό για την ομάδα της Λαμίας. Και είχαμε την μεγάλη έκπληξη στο γήπεδο της Ριζούπολης, εκεί όπου ο Βόλος με γκολ του Ντέλετιτς επικράτησε με 1-0 τη ΣΑΕΚ. Σε μια έκπληξη πρώτη μεγέθου, θα λέγαμε, σε αυτό το νέο πρωτάθλημα της Super League. Την Κυριακή είχαμε Πανετολικός Άρης 3-1, επίσης ένα σημαντικό αποτέλεσμα για την ομάδα του Γιάννη Αναστασίου. Ο Παναθηναϊκός επικράτησε εκτός έδρας στο κεντρί κουλέ του Ηρακλείου με 2-0 του Όφη, χάρη στα γκολ των Παλάσιος και Σπόραρ, ενώ ο ΠΑΟΚ είχε την εύνοια της τύχης, θα λέγαμε, καθώς το 5ο λεπτό των καθυστερήσεων επικράτησε με 2-1 της ομάδας του Ατρομήτου, ενώ εχθές το απόγευμα στο γήπεδο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης της Τρίπολης, Αστέρας και Ολυμπιακός έμειναν ισόπαλοι χωρίς τέρματα. Όσον αφορά τώρα την βαθμολογία, μπορούμε να δούμε ότι Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ μοιράζονται τους 6 βαθμούς, μετά τις δύο πρώτες αγωνιστικές έχουν το απόλυτο. Ολυμπιακός, Βόλος βρίσκονται στις επόμενες θέσεις με 4 βαθμούς, 3 βαθμούς για τον Πανετολικό, την ΑΕΚ, τον Άρη και τον Ατρόμητο. Στους 2 βαθμούς είναι ο Αστέρας Τρίπολης. Από 1 βαθμό έχουν Ιωνικός, ΠΑΣ Γιάννενα, Λαμία και Λεβαδιακός, ενώ χωρίς βαθμούς βρίσκεται ο Όφη μετά το πέρας των 2 πρώτων αγωνιστικών. Η επόμενη αγωνιστική είναι το προσεχές Σαββατοκύριακο 3 και 4 του μήνα. Αρχής γενομένης από το Σάββατο που έχουμε 3 αναμετρήσεις, Λαμία Αστέρας Τρίπολης στις 6 παρατέταρτο, στις 7 Ολυμπιακός Ιωνικός και στις 8.30 ο Παναθηναϊκός θα υποδεχτεί τον Λεβαδιακό σε ένα μάτς το οποίο αρχικά ήταν να γίνει στην πόλη της Βιωτίας, αλλά λόγω του κακού αγωνιστικού χώρου έγινε τράμπα στα παιχνίδια αυτά του πρώτου γύρου και του δεύτερου. Έτσι λοιπόν, στο δεύτερο γύρο θα γίνει κανονικά το παιχνίδι στην πρωτεύουσα της Βιωτίας. Την Κυριακή έχουμε στις 6.30 ώρα Ατρόμητος Πανετολικός, στις 7 Βόλος Όφη, στις 9.30 έχουμε το μάτς της ΑΕΚ με τον ΠΑΣ Γιάννενα, ενώ την ίδια μέρα δεσπόζει το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης ανάμεσα στον Άρη και τον ΠΑΟΚ. Ένα παραδοσιακό ντέρμπι θα λέγαμε, καθώς και οι δύο ομάδες ψάχνουν ακόμα τα πατήματά τους. Ο Άρης πλέον θα έχει και νέο προπονητή στην ομάδα του, τον Ισπανό Ραούλ Κανέδα. Ένα προπονητή ο οποίος είναι 53 χρονών, με θητεία στην Sociedad και στη συνέχεια δούλεψε σε ομάδες της Σαουδικής Αραβίας, των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων και τώρα καλείται να φέρει εις πέρα στην αποστολή για την ομάδα του Θοδωρού Καρυπίδη. Στον Ολυμπιακό τώρα υπάρχουν πολλά παράπονα από την χθεσινή διαιτησία του Καραντώνη από το σύνδεσμο Ημαθίας, καθώς όπως υποστηρίζουν οι Ερυθρόλευκοι ήταν αυτός καταλυτικός παράγοντας που χάθηκαν οι 2 βαθμοί στο κήπεδο του Αστέρα. Και γι' αυτό το λόγο μάλιστα ο πρόεδρος της Super League αλλά και μεγαλομέτοχος των Πειραιωτών, Βαγγέλης Μαρινάκης, επισκέφτηκε σήμερα το γραφείο του
Προέδρου της Ελληνικής Ομοσπονδίας, του Τάκη Μπαλτάκου, προκειμένου να εκφράσει τα παράπονά του. Ενώ υπάρχει και δήλωση του αρχιδιαιτητή του, Στίβ Μπένετ, ο οποίος είπε ότι θα υπάρξουν πειθαρχικά μέτρα και περαιτέρω εκπαίδευση στους διαιτητές του αγώνα Αστέρας Ολυμπιακός. Όσον τώρα αφορά τα μεταγραφικά της ομάδας του Πειραιά, να πούμε ότι από ώρα σε ώρα κλείνει το θέμα του Ζορντάν Αμαβί της Μαρσέιγ, έναν παίκτη τον οποίο θα πάρει ως δανεικό η ομάδα του Πειραιά. Ενώ από την άλλη πλευρά υπάρχει ενδιαφέρον σύμφωνα με την Ισπανική ΑΣ για τον 28χρονο στόπερ και δεξί μπακ Ρούμπεν Βέζο της Λεβάντε, ένα παίκτη τον οποίο γνωρίζει αρκετά καλά ο Κάρλος Κόρμπεράν. Από την άλλη πλευρά, στον Παναθηναϊκό υπάρχει αισιοδοξία για το νέο ξεκίνημα της ομάδας με το 2-2 και μάλιστα έτσι όπως έγινε στο γήπεδο του Ηρακλείου απέναντι στον Όφη με ένα σβηστό 2-0 που προήλθε από τα γκολ, όπως είπαμε, του Παλάσιος και του Σπόραρ, σε ένα μάτς το οποίο ο Παναθηναϊκός ήταν κυρίαρχος και κατάφερε να πάρει τους 3 βαθμούς εν ώψη μάλιστα και της σεζόν που ακολουθεί με πολύ δύσκολα παιχνίδια. Βέβαια, στο τρατόπεδο του Παναθηναϊκού αποχαιρέτησαν εχθές τον Σωτήρη Αλεξανδρόπουλο, ο οποίος από τα πράσινα του Παναθηναϊκού θα φοράει πλέον τα πράσινα της Sporting Λισαβόνας. Μια μεταγραφή η οποία θα είναι για τα επόμενα 5 χρόνια στην ομάδα της Πορτογαλίας, την πρώην ομάδα του Άντρατς Σπόραρ. Και το κόστος μεταγραφής ανήρθε στο ποσό των 4,5 εκατομμυρίων ευρώ που θα βάλει στα ταμεία του το τριφύλι, ενώ υπάρχει και η ρήτρα αποδέσμευσης, η οποία ενώ γνωρίζαμε ότι θα είναι στα 45 εκατομμύρια ευρώ, ξαφνικά ανέβηκε στα 60 εκατομμύρια ευρώ, κάτι που σημαίνει ότι ο Παναθηναϊκός θα έχει ένα ποσοστό μεταπόλησης της τάξης του 30%. Στον ΠΑΟΚ υπάρχει η δήλωση του Κάλετ Νάρη, του χρυσού σκόρερ απέναντι στην ομάδα του Ατρομήτου στο 95ο λεπτό, γκολ με το οποίο χάρισε τη νίκη στο δικέφαλο του Βορρά, ο οποίος είπε μεταξύ άλλων ότι αυτός είναι ο χαρακτήρας της ομάδας που χτίζουμε, καθώς η ομάδα πρέπει να παίρνει νίκες και από και πέρα υπάρχουν αρκετά πράγματα τα οποία πρέπει να διορθωθούν, όπως τόνισε και ο Ρασβάν Λουτσέσκου εν ώψη της συνέχειας. Μια συνέχεια η οποία φέρνει το δικέφαλο του Βορρά να πηγαίνει στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης απέναντι στον Άρη την επόμενη Κυριακή, εκεί όπου καλείται η ομάδα του να πάρει τους 3 βαθμούς και να συνεχίσει αυτό το νικηφόρο σερί που έχει μαζί, όπως είπαμε, με τον Παναθηναϊκό. Στα μεταγραφικά υπάρχει η είδηση από τον Χάρη Τσιγκάρα, ο οποίος θα πάει στη Γαλλία για να φορέσει τη φανέλα της Τουλούζ. Ενώ ένας παίκτης που δεν υπολογίζεται πλέον από την ομάδα της, του δικεφάλου του Βορρά, είναι ο Λάζαρος Λάμπρου, ο οποίος θα μείνει ελεύθερος και επόμενος σταθμός της καριέρας του θα είναι η Ολλανδική Excelsior, ένα πρωτάθλημα το οποίο εξάλλου γνωρίζει αρκετά καλά από την μέχρι πρόσφατη παρουσία του. We'll be right back.
Πάμε και στην ομάδα της ΑΕΚ, εκεί όπου η πρώτη παρουσία της ομάδας εντός έδρας στο γήπεδο της Ριζούπολης δέστευτηκε με επιτυχία. Η ομάδα του Αλμέιδα γνώρισε την εντός έδρας ήττα, όπως είπαμε, από τον Βόλο με 1-0, χάρη σε γκολ ενός πρώην κυτρινόμαυρου του Μάρκο Ντέλετιτς, παίκτης ο οποίος δεν πανηγύρισε κατά τη διάρκεια των πανηγυρισμών. Και να πούμε ότι από την ομάδα της ΑΕΚ αποτελούν παρελθόν πλέον δύο παίκτες. Ο ένας είναι ο Μπακάκης, ένας παίκτης ο οποίος πέρυσι δεν πήρε τις συμμετοχές που περίμενε, αγωνιζόμενος περισσότερο στην ΑΕΚ Β. Ενώ από την άλλη αποτελεί παρελθόν και ο Καρίμ Ανσάρι Φαρντ. Ενώ από την άλλη πλευρά υπάρχει μεταγραφική απόκτηση του Ελίασον, ενός παίκτη που ήρθε από την ομάδα της ΝΙΜ, ομάδα Β κατηγορίας της Γαλλίας, έναντι του ποσού των 2 εκατομμυρίων ευρώ και ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο 5 ετούς διάρκειας. Σαν να μην έφτανε η ήττα από τον Βόλο, στην ΑΕΚ έχουν να πούνε πάρα πολλά και για το θέμα του νέου γηπέδου, το οποίο όπως όλα δείχνουν θα γίνουν τα επίσημα εγκαίνια στις 30 του Σεπτέμβρη. Μάλιστα υπάρχει μία γκρίνια από πλευράς διοίκησης για τον κόσμο, ο οποίος πήγε και έκανε, θα λέγαμε, πλιάτσικο στο νέο γήπεδο της ΑΕΚ, την Αγία Σοφιά, κάτι το οποίο φυσικά δεν πήρε με καλό μάτι ο μεγαλομέτοχος της ομάδας, ο Δημήτρης Μελισανίδης, και μάλιστα έριξε ευθύνες στην ομάδα της ασφάλειας του γηπέδου, καθώς έτσι, όπως άφησε να εννοηθεί, άφησε πολύ κόσμο να μπει και να δημιουργήσει ό,τι δημιούργησε. Τέλος, να αναφέρουμε για την ομάδα της ΑΕΚ ότι στα υπόψη της ομάδας είναι ο Εμάρ Ελαντελαουί, ένας παίκτης ο οποίος τον γνωρίσαμε από το ελληνικό πρωτάθλημα με τη φανέλα του Ολυμπιακού και τα τελευταία χρόνια αγωνίζεται στην ομάδα της Γαλατασαράι στην Τουρκία. Και φήμες θέλουν την ΑΕΚ να έχει βολιδοσκοπήσει τον ατζέντη του παίκτη, κάνοντάς του μία δελεαστική πρόταση. Ο Ατρόμητος ανακοίνωσε την απόκτηση του Σάμουελ Φρι Τζόνσον, ένας παίκτης ο οποίος ανήκε στη Βίκινγκ της Νορβηγίας τα τελευταία 2 χρόνια και αναμένεται να είναι ο αντικαταστάτης του Χάρη Χαρίση, ο οποίος πλέον θα αγωνίζεται στο τουρκικό πρωτάθλημα με τη φανέλα της Σιβασπορ. Και ενώ ο Μαντί Καμαρά, ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού, ήδη προβάλλει τη φανέλα των Τζιάλο Ρώση της Ρώμα με ένα συμβόλαιο το οποίο θα είναι αρκετά δελεαστικό σύμφωνα με όσα ακούγονται από την αιώνια πόλη. Από την άλλη έχουμε και την κίνηση της Ομόνιας της Κυπριακής Ομάδας, η οποία προσφέρει το ποσό των 2 εκατομμυρίων ευρώ προκειμένου να κάνει δικό της τον Ντάνιελ Μαντσίνι, τον παίκτη του Άρη, ο οποίος στην πρεμιέρα κόντρα στο Λεβαδιακό σκόραρε τα 2 εκ των 3 τερμάτων της ομάδας της Θεσσαλονίκης. We made.
Πάμε όμως να δούμε και το τι συνέβη το Σαββατοκύριακο στα μεγάλα πρωταθλήματα της Ευρώπης, ξεκινώντας από το αγγλικό πρωτάθλημα με την διεξαγωγή της τέταρτης αγωνιστικής. Είχαμε λοιπόν Southampton Manchester United 0-1, Brentford Everton 1-1, Brighton Leeds 1-0, Chelsea Leicester 2-1, Liverpool Bournemouth στο σκορ της αγωνιστικής 9-0, Manchester City Crystal Palace 4-2, Arsenal Fulham 2-1, Aston Villa West Ham 0-1, Wolves Newcastle 1-1 και Nottingham Forest Tottenham 0-2. Τώρα όσον αφορά την βαθμολογία, στην πρώτη θέση βρίσκεται η Arsenal έχοντας το απόλυτο των βαθμών, 12 βαθμούς έπειτα από 4 αγωνιστικές. Ακολουθεί η Manchester City, η Tottenham και η Brighton με 10 βαθμούς. Από 7 βαθμούς έχουν η Leeds και η Chelsea. Newcastle, Manchester United έχουν από 6 βαθμούς. Στους 5 βαθμούς είναι η Liverpool, η Bradford και η Fulham. 4 βαθμούς για την Crystal Palace και τη Southampton, αλλά και τη Nottingham Forest. Aston Villa και West Ham, αλλά και Bournemouth με 3 βαθμούς. Και τελευταία η Everton μαζί με τη Wolves έχουν 2 βαθμούς. Ενώ στην ουρά της βαθμολογίας είναι η Leicester, έχοντας κεντρώσει μόλις 1 βαθμό. Και από την Αγγλία να περάσουμε στη Γαλλία, όπου είχαμε τα αποτελέσματα την Παρασκευή. Αζαξό Λίλ 1-3, το Σάββατο Οσέρ Στρασβούργο 1-0, Λανς Ρεν 2-1, την Κυριακή Ναντ Τουλούζ 3-1, Λοριάν Κλερμόν 2-1, Νις Μαρσέιγ 0-3, Μπρέστ Μονπελιέ 0-7, Τρουά Ανζέ 3-1, Ρέμς Λιόν 1-1 και Παρίσι Ζερμέν Μονακό στο μεγάλο ντέρμπι 1-1. Στη βαθμολογία έχουμε 3 ομάδες να φιγουράρουν στην κορυφή, με την Παρίσι Ζερμέν, τη Μαρσέιγ και τη Λανς να έχουν από 10 βαθμούς. 7 βαθμούς για Λιόν, Λοριάν, Λίλ και Οσέρ. Στους 6 βαθμούς είναι η Μονπελιέ και η Κλερμόν. Τουλούζ, Ναντ και Μονακό έχουν από 5 βαθμούς. Στους 4 βαθμούς είναι η Ρεν και η Μπρέστ. 3 βαθμούς για την Τρουά. Στρασβούργο, Ανζέ, Νις, Ρέμς έχουν από 2 βαθμούς και τελευταία με 1 μόλις βαθμό είναι η ομάδα της Αζαξιό. Μεταφερόμαστε και στην Bundesliga, το γερμανικό πρωτάθλημα. Τέταρτη αγωνιστική έγινε σε 3 δόσεις. Την Παρασκευή είχαμε Freiburg Bochum 1-0. Freiburg, η οποία θα είναι και προσεχής αντίπαλος της ομάδας του Ολυμπιακού στους ομίλους του Europa League, μαζί με την Καραμπάκ από το Αζερμπαϊτζάν και τη γαλλική Ναντ. Το Σάββατο είχαμε Λιψία Wolfsburg 2-0, Mainz Leverkusen 0-3, Hoffenheim Augsburg 1-0, Hertha Dortmund 0-1, Σάλκε Ουνιών Βερολίνου 1-6, Μπάγκερ Μονάχου Γκλάντμπαχ 1-1, ενώ την Κυριακή είχαμε Κολονία Στουτγκάρδη 0-0 και σε ένα μάτς το οποίο συζητήθηκε πάρα πολύ από πλευράς θεάματος και σκορ ήταν αυτό της Βέρντερ Βρέμις με την Άιντραχτ, νίκη για την ομάδα της Φραγκφούρτης με 3-4. Και στη βαθμολογία έχουμε την Μπάγκερ και την Ουνιών να έχουν από 10 βαθμούς. Ακολουθούν Freiburg, Hoffenheim και Dortmund με 9, 8 βαθμούς για την Gladbach, 7 για την Mainz, 6 για την Κολονία, 5 Λιψία, Werder, Eintracht. Από 3 βαθμούς έχουν Stuttgart, Leverkusen και Augsburg. Wolfsburg και Schalke έχουν από 2 βαθμούς, η Hertha έχει 1 και χωρίς βαθμό παραμένει η ομάδα της Bochum με 0 βαθμούς. Πάμε να δούμε και το τι έγινε στο καμπιονάτο, που εκεί είχαμε τη διεξαγωγή της τρίτης αγωνιστικής. Μόντσα Ουντινέζε 1-2, Λάτσιο Ίντερ 3-1, Κρεμονέζε Τωρίνο 1-2, Γιουβέντους Ρώμα 1-1, Μίλαν Μπολόνια 2-0, Σπέτσια Σασουόλο 2-2, Βερόνα Αταλάντα 0-1, Σαρλενιτάνα Σαμπτόρια 4-0,
Φιωρεντίνα Νάπολη 0-0 και Λέτσε Έμπολη 1-1. Στη βαθμολογία η Νάπολη, η Μίλαν, η Λάτσιο, η Αταλάντα και η Τωρίνο, αλλά και η Ρώμα, 6 ομάδες έχουν από 7 βαθμούς. Ακολουθεί με 1 βαθμό λιγότερο η Ίντερ που έχει 6 βαθμούς, 5 για Γιουβέντους και Φιωρεντίνα. Πιο κάτω έχουμε Σαλερνιτάνα, Ουντινέζε, Σασουόλο και Σπέτσια με 4 βαθμούς, 2 βαθμούς για την Έμπολη, από 1 βαθμό Λέτσε, Μπολόνια, Βερόνα και Σαμπτόρια, ενώ χωρίς βαθμό βρίσκονται 2 νεοφώτιστες, Κρεμονέζε και Μόντσα, οι οποίες έχουν 0 βαθμούς. Να πούμε ότι υπάρχει εμβόλυμη αγωνιστική στο καμπιονάτο. Το επόμενο διήμερο έχουμε σήμερα 3 αγώνες. Σε λίγη ώρα από τώρα, Σασουόλο Μίλαν. Στις 10 παρατέταρτο, Ίντερ, Κρεμονέζε και Ρώμα Μόντσα. Αύριο, στις 7.30 έχουμε 3 αγώνες. Έμπολι Βερόνα, Σαμπτόρια Λάτσιο, Ουντινέζε Φιωρεντίνα. Στις 10 παρατέταρτο, Γιουβέντους Σπέτσια και Νάπολι Λέτσε. Ενώ η αγωνιστική, η τέταρτη, εμβόλυμη, θα κλείσει την πέμπτη με 2 αγώνες στις 10 παρατέταρτο. Αταλάντα Τωρίνο και Μπολόνια Σαλερνιτάνα. Προτού περάσουμε να δούμε το τι συνέβη και στην Ισπανική Λίγα, την Primera División, να πούμε ότι αύριο υπάρχει εμβόλυμη αγωνιστική στην Γαλλία, στη Ligue 1, με την πέμπτη αγωνιστική. Έχουμε λοιπόν στις 8 η ώρα Μονακό Τρουά, Ανζέ Ρέμς, Μονπελία Αζαξιό, Λιόν Οσέρ, Στρασβούργο Νάντ. Ενώ στις 10 υπάρχουν οι αναμετρήσεις Λίλ, Νις, Μαρσέι, Κλερμόν, Λανς, Λοριάν, Ρεν, Μπρέστ και Τουλούζ, Παρί Σεν Ζερμέν. Φαίνεται ότι οι εμβόλυμες αγωνιστικές υπάρχουν και στο αγγλικό πρωτάθλημα, καθώς σήμερα υπάρχουν 4 αναμετρήσεις για την πέμπτη αγωνιστική. Στις 9.30 έχουμε Crystal Palace Brentford και Fulham Brighton. Στις 10 παρατέταρτο η Southampton υποδέχεται την Chelsea, ενώ στις 10 η Leeds υποδέχεται την Everton. Σε ό,τι αφορά τώρα την επόμενη μέρα υπάρχουν αναμετρήσεις όπως της Bournemouth με τη Wolves, της Arsenal με την Aston Villa και της Manchester City με την Nottingham Forest στις 9.30. 1/4 αργότερα στις 10 παρατέταρτο η West Ham φιλοξενεί την Tottenham, ενώ στις 10 η Liverpool τη Newcastle και την 5η στις 10 θα ολοκληρωθεί αυτή η 5η αγωνιστική με την αναμέτρηση της Leicester με τη Manchester United. Πάμε λοιπόν να δούμε και το τι έγινε στην Primera División. Εκεί όπου είχαμε τα αποτελέσματα Χιρόνα Θέλτα 0-1, Μπέτις Οσασούνα 1-0, Έλτσε Σοσιεδάδ 0-1, Βαγεκάνο Μαγιόρκα 0-2, Αλμερία Σεβίλη 2-1, Χετάφε Βιγιαρεάλ 0-0, Μπαρτσελώνα Βαγιαδολίδ 4-0, Εσπανιόλ Ρεάλ Μαδρίτης 1-3, Κάντιθ Αθλέτικ Μπιλμπάο 0-4 και Βαλένθια Ατλέτικο Μαδρίτης 0-1. Στη βαθμολογία η Real με την Betis μοιράζονται τους βαθμούς μετά από 3 αγωνιστικές, με 9 στο σύνολο. 7 βαθμούς έχουν η Barcelona, η Athletic Bilbao και η Villarreal. 6 βαθμούς για Atlético Madrid, Osasuna και Sociedad. 4 για Mallorca, Almería, Vallecano και Celta. Στους 3 βαθμούς είναι η Girona και η Valencia. 1 βαθμό για Sevilla, Espanyol, Elche, Getafe. Και χωρίς βαθμό είναι η ομάδα της Κάντιθ, ενώ ξέχασα να πω για την ομάδα της Βαγιαδολίδ, που έχει αυτή 1 βαθμό και βρίσκεται στην προτελευταία θέση της βαθμολογίας.
Να δούμε αν υπάρχει και η επόμενη αγωνιστική. Δεν υπάρχει εμβόλυμη, μη υπάρχει κανονικά το τρίμερο Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. Και πάμε να δούμε τώρα τις ειδήσεις που προέρχονται από τον διεθνή χώρο. Είπαμε προηγουμένως για τον Μαντί Καμαρά, τον πρώην παίκτη του Ολυμπιακού, ο οποίος θα φορά πλέον τη φανέλα της Ρώμα, της κατόχου του Europa Conference League, μια ομάδα η οποία προπονείται από τον Ζωζέ Μουρίνιο. Οι Ρωμαίοι που εκτός του Μαντί Καμαρά απέκτησαν και τον Αντρέα Μπελότη, τον χαρισματικό σκόρερ της Τωρίνο αλλά και της Εθνικής Ιταλίας. Στην ομάδα της Manchester United έχουμε τη μεταγραφή του Άντωνη, του Βραζιλιάνου εξτρέμου, ο οποίος έπαιζε μέχρι πρότινο στην ομάδα του Άγιαξ, και ο Ολλανδικός Σύλλογος φαίνεται ότι έκαψε την αντίστασή του, καθώς εκεί πέρα που ζητούσε να παραμείνει ο παίκτης στην ομάδα του, τελικά τα 100 εκατομμύρια που πρόσφεραν οι κόκκινοι διάβολοι ήταν αρκετά για να δελεάσουν τον παίκτη και να τον πάνε στην Αγγλία. Σίγουρα η είδηση της ημέρας δεν είναι άλλη από την μεταγραφή της Βαλένθια, που ακούει στο όνομα του Καβάνη, του πρώην παίκτη της Manchester United, της Νάπολη αλλά και της Paris Saint-Germain, ένας παίκτης ο οποίος είχε μείνει ελεύθερος και ψάχνε τον επόμενο σταθμό της καριέρας του. Φήμες μάλιστα λέγανε ότι υπήρχε πιθανότητα να πάει να παίξει στο πρωτάθλημα Αργεντινής με την ομάδα της Boca Juniors, αλλά τελικά φαίνεται ότι προτιμά να παίξει στην Ευρώπη και σε ένα πρωτάθλημα ανταγωνιστικό όπως είναι αυτό το ισπανικό. Πάντως, αν ένα σκόρε συζητήθηκε πάρα πολύ έντονα στους ποδοσφαιρικούς κύκλους αυτό το Σαββατοκύριακο, δεν ήταν άλλο από την συντριβή της Dundee United μέσα στην έδρα της με 9-0 από την πρωταλήτρια Celtic, και μάλιστα σε ένα παιχνίδι που δεν είχε την ευκαιρία να χωράρει ο Γιακουμάκης. Παρ' όλα αυτά, έκαναν την δουλειά οι υπόλοιποι συμπαίκτες του. Σε αυτό το σημείο πάμε εμείς να πάρουμε μια μικρή μουσική ανάσα και επανερχόμαστε σε λίγα λεπτά. Thank you.
Λέγαμε νωρίτερα για την ομάδα του Ολυμπιακού, η οποία πέρασε το δύσκολα το εμπόδιο του Απόλλωνα Λεμεσού στα play-off του Europa League, καθώς η κανονική διάρκεια και η παράταση έληξαν με 1-1 και χρειάστηκε η διαδικασία των πέναλτι, εκεί όπου ο Τόματς Βατσλίκ απέκτησε 3 πέναλτι της ομάδας του Απόλλωνα και έτσι η ομάδα του Πειραιά πήγε στην κλήρωση της Παρασκευής, όπου έμαθε και τις αντιπάλους του. Είπαμε ότι θα είναι η ομάδα από το Αζερμπαϊτζάν, η Καραμπάκ, η Γαλλική Νατ και η Γερμανική Φράιμπουργκ. Από εκεί πέρα να πούμε όσον αφορά τώρα τους υπόλοιπους ομίλους που έχουν δημιουργηθεί. Έχουμε λοιπόν μισό λεπτάκι να σας πω ακριβώς τους ομίλους που διαμορφώθηκαν, καθώς είχαμε κληρώσεις και για το Champions League αλλά και για το Europa Conference League. Έχουμε λοιπόν, ξεκινώντας από το Europa League, στον πρώτο όμιλο έχουμε Ζυρίχη Arsenal και Eindhoven Bodo Glimt. Στο δεύτερο γκρουπ είναι η ΑΕΚ Λάρνακας, η ΡΕΝ, η Φενέρμπαχτσε και η Δυναμό Κιέβου. Στο τρίτο είναι η Λουντοκόρετς, η Ρώμα, η Ελσίνκη και η Μπέτις. Στο τέταρτο είναι η Μάλμε, η Μπράγκα, η Ουνιόν Βερολίνου και η Σαν Ζιλουάζ από το Βέλγιο. Στο πέμπτο γκρουπ έχουμε Manchester United, Real Sociedad, Ομόνια και Σέριφ. Στο έκτο Λάτσιο, Φέγενορτ, Στουρμγκρατς και Μίντιλαντ. Στο 7ο Νάντ, Ολυμπιακός, Φράιμπουργκ και Καραμπάκ, ενώ στο 8ο Ερυθρός Αστέρας, Μονακό, Φερεντσβάρος και Τραμζονσπόρ. Αυτά όσον αφορά για το Europa League. Να δούμε πώς διαμορφώθηκαν οι όμιλοι στο Champions League, στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση. Στο πρώτο όμιλο έχουμε Liverpool, Ajax, Napoli και Rangers. Στο δεύτερο Atletico, Porto, Leverkusen και Brugge. Στον τρίτο που είναι και ο όμιλος της φωτιάς, Bayern, Barcelona, Inter και Victoria Pilsen. Μάλιστα ο Robert Lewandowski θα έχει την ευκαιρία να παίξει κόντρα στην πρώην ομάδα του, την Bayern Μονάχου, πλέον ως παίκτης της Barcelona. Στο τέταρτο όμιλο έχουμε Tottenham, Eintracht, Sporting Λισαβόνας με τη συμμετοχή και του Σωτήρη Αλεξανδρόπουλου και τη γαλλική Marseille. Στο πέμπτο έχουμε Chelsea, Salzburg, Δυναμό Ζάγκρεπ και Μίλαν. Στον έκτο όμιλο Real, Λιψία, Σαχτάρ Ντόνετς και Celtic του Γιώργου Γιακουμάκη. Στον έβδομο όμιλο Manchester City, Σεβίλη, Ντόρτμουντ και Κοπενχάγη, όπου και εδώ θα έχουμε την επιστροφή του Έργκιν Χάαλαντ με την ομάδα της Manchester City κοντρά στην ομάδα της Dortmund. Και τέλος, στον 8ο όμιλο, έχουμε Paris Saint-Germain, Juventus, Benfica και Maccabi Haifa με τους τελευταίους τους Ισραηλινούς να είναι η ομάδα η οποία απέκλεισε τον Ολυμπιακό αλλά και τον Απόλλωνα Λεμεσού. Πάμε να δούμε τώρα και πώς έχει διαμορφωθεί η κατάσταση στο Europa Conference League, εκεί όπου δεν θα υπάρχει ελληνική παρουσία, καθώς μόνο ο Ολυμπιακός μετέχει σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις και συγκεκριμένα στο Europa League.
είπαμε νωρίτερα, και την κλήρωση που είχε η ομάδα του Πειραιά, πάμε να δούμε τώρα και πώς έχει η κατάσταση στο Europa Conference League, με το πρώτο γκρουπ να είναι αυτό με τις Φιωρεντίνα, την Χάρτς, την Μπασάκσεχίρ από την Τουρκία. Και να δούμε και την τέταρτη ομάδα, η οποία... Να δούμε μισό λεπτάκι. Η τέταρτη ομάδα... Έχουμε κάποιο μικρό θεματάκι, είναι... Είναι η ομάδα της Ζαλγκίρις Κάουνας από την ομάδα της Λιθουανίας. Μια ομάδα η οποία έρχεται στη σκιά της μπασκετικής και θέλει να κάνει και αυτή το δικό της, τη δικιά της επανάσταση, μετέχοντας σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Από την άλλη πλευρά, ενδιαφέρον έχουν και οι υπόλοιποι όμιλοι, οι επόμενοι 7, τους οποίους θα τους αναφέρουμε τώρα. Έχουμε λοιπόν στο δεύτερο γκρουπ Anderlecht, Siegelburg, Slovacko. Συγγνώμη, έχουμε την... κάποιο μικρό λάθος. Anderlecht, Silkeborg, West Ham και Βασιλεία. Στο τρίτο έχουμε Villarreal, Lech Poznan, Austria Viennis και Hapoel Beersheba. Στο τέταρτο έχουμε Nice, Κολονία. Να δούμε ποιο άλλο. Σλοβάτσκο και Παρτιζάν. Στο πέμπτο γκρουπ είναι οι ομάδες της Βαντούζ από το Λιχτενστάιν, του Απόλλωνα Λεμεσού, της Ντνίπρο αλλά και της Αλκμαρ. Στο έκτο έχουμε Βασιλεία, Πιούνικ, Σλόβαν Μπρατισλάβας και Ζαλγκίρις. Είναι η ομάδα που τελικά κάναμε λάθος νωρίτερα. Μόλτε Γκέντ, Σάμπρο Κρόβερς και Τζουγκάρτεν είναι στον 7ο, ενώ στον τελευταίο όμιλο έχουμε την Σίβασπορ, τη Σλάβια Πράγας, την Μπαλκάνη από το Κόσοβο και την Ρουμάνικη, την Κλούζ. Αυτά όσον αφορά το ποδόσφαιρο. Πάμε να δούμε στο μπάσκετ, καθώς απομένουν πλέον λίγα 24 ώρα για την μεγάλη γιορτή του μπάσκετ, το Ευρωμπάσκετ, το οποίο θα γίνει σε 4 πόλεις. Η εθνική μας, η οποία θα ξεκινήσει τους αγώνες στην Παρασκευή απέναντι στην Κροατία, σε έναν όμιλο που θα φιλοξενηθεί στο Μιλάνο. Αύριο θα αναχωρήσει η εθνική μας ομάδα το πρωί και μέχρι τελευταία στιγμή θα δούμε τι θα γίνει με τις περιπτώσεις των τραυματιών Σλούκα, Κώσταντε Ντοκούμπο, Γιώργου Παπαγιάννη και Ιωάννη Παπαπέτρου. Σήμερα ο Δημήτρης Σιτούδης δεν κράτησε στην ομάδα τον Παναγιώτη Καλαϊτζάκη, τον Δημήτρη Κουζέλογλου, αλλά και τον Κακλαμανάκη, τρεις παίκτες που τους ευχαρίστησε για την παρουσία τους με την φανέλα της εθνικής μας ομάδας και πλέον καλείται να φέρει εις πέρα στην δύσκολη αποστολή που έχει. Μια εθνική η οποία βέβαια ολοκλήρωσε τις προηγούμενες ημέρες τις αγωνιστικές της υποχρεώσεις για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Πρώτα έχασε στη Σερβία, στη Σταρ Καρίνα, από την Σερβία με 194 στην παράταση, σε ένα μάτς που ο Γιάννης Αντετοκούμπο έκανε ρεκόρ καριέρας με 40 πόντους, έχοντας βέβαια απέναντί του τον μεγάλο του αντίπαλο και νυν MVP του κορυφαίου πρωταθλήματος στον κόσμο, το NBA, του Γιόκιτς, έναν παίκτη ο οποίος μπορεί να σκόραρε λιγότερους πόντους από τον Greek Freak, ωστόσο ήταν καταλυτικός στη νίκη της ομάδας του Svetislav Pešić, ενώ πιο εύκολο έργο είχε η εθνική μας απέναντι στην ομάδα του Βελγίου, κερδίζοντας με 83-65 με κορυφαίους τους Γιάννη Αντετοκούμπο με 29 πόντους και 22 από τον Tyler Dorsey.
Πάμε λοιπόν τώρα να θυμηθούμε πώς έχουν οι όμιλοι, ξεκινώντας από αυτόν του πρώτου ομίλου, που μετέχουν το Μαυροβούνιο, η Γεωργία, η Ισπανία, η Βουλγαρία, το Βέλγιο και η Τουρκία. Στον δεύτερο όμιλο υπάρχει η Γερμανία, η Ουγγαρία, η Σλοβενία, η Λιθουανία, η Βοσνία και η Γαλλία. Ο πρώτος όμιλος θα γίνει, να θυμίσω, στην Τυφλίδα, ο δεύτερος στην Κολονία. Στο Μιλάνο και στον τρίτο όμιλο υπάρχει η συμμετοχή της χώρας μας, μας με την Εσθονία, την Ουκρανία, τη Μεγάλη Βρετανία, την Ιταλία ως διοργανώτρια και την Κροατία. Στον τέταρτο όμιλο υπάρχει η Ολλανδία, η Φιλανδία, η Πολωνία, η Τσεχία, το Ισραήλ και η Σερβία. Και πάμε να δούμε εμείς τώρα πώς έχει η πρώτη αγωνιστική, καθώς έχουμε λοιπόν την Πέμπτη στις 3.30 ώρα Ισπανία-Βουλγαρία, στις 6 και 4 Τουρκία-Μαυροβούνιο και στις 9 έχουμε το Βέλγιο με τη Γεωργία. Αυτά για τον πρώτο όμιλο. Από και πέρα έχουμε την για τον δεύτερο όμιλο τους αγώνες που θα σας πω τώρα. Την Πέμπτη στις 2.30 Βοσνία-Ουγγαρία, στις 5 και 4 Σλοβενία-Λιθουανία και στις 8.30 Γαλλία-Γερμανία. Η εθνική μας θα παίξει την Παρασκευή κόντρα στην Κροατία στις 6 ώρα. Στις 3 και 4 υπάρχει Ουκρανία, Μεγάλη Βρετανία και στις 10 Ιταλία-Εσθονία. Και θα κλείσουμε με τον τέταρτο όμιλο, ο οποίος θα είναι την Παρασκευή στις 3 η ώρα Ισραήλ-Φιλανδία, στις 6 και μισή Πολωνία-Τσεχία και στις 10 Σερβία εναντίον Ολλανδίας. Από και πέρα να πούμε ότι σήμερα είχαμε και την κλήρωση του πρωταθλήματος της Basket League. Μία Basket League η οποία θα έχει φέτος την παρουσία της ομάδας Καρδίτσας, μία ομάδα από την, υπό την προεδρία του Γιάννη Μπουρούση, του πρώην άσου των ελληνικών γηπέδων. Έχουμε λοιπόν στην πρεμιέρα ΑΕΚ Καρδίτσα, Απόλλωνας Πάτρας Ολυμπιακός, Περιστέρι ΠΑΟΚ, Άρης Παναθηναϊκός, ένα ζευγάρι το οποίο είχε αγωνιστεί και στην περσινή πρεμιέρα του πρωταθλήματος, Λαύριο Προμηθέας και Ιωνικός Κολοσσός. Στην δεύτερη αγωνιστική δεσπόζει το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, αυτό ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Άρη. Τρίτη αγωνιστική υπάρχει το ντέρμπι του Άρη με τον Ολυμπιακό. Την, πιο κάτω έχουμε τέταρτη αγωνιστική, το ντέρμπι της ΑΕΚ με τον Άρη. Επίσης έχουμε το ντέρμπι της πέμπτης αγωνιστικής, Προμηθέας εναντίον Παναθηναϊκού. Πιο κάτω έχουμε Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ την 7η αγωνιστική. Την 8η δεσπόζει το ντέρμπι των Ιωνίων Ολυμπιακός εναντίον Παναθηναϊκού. Σε ένα πρωτάθλημα το οποίο φυσικά περιμένουμε πάρα πολλά νέα πράγματα, καθώς οι ομάδες έχουν ενισχυθεί αρκετά. Υπάρχει αισιοδοξία από όλους, πόσο μάλλον και από την ομάδα του Περιστερίου, καθώς πλέον θα έχει στην τεχνική της ηγεσία τον Βασίλη Σπανούλη. Ένας Βασίλης Σπανούλης ο οποίος αφήνει πλέον στην άκρη τα όποια αγωνιστικά είχε μέχρι πριν λίγο καιρό και τώρα πλέον έχει μπει για τα καλά στο θέμα της προπονητικής. Μάλιστα, πληροφορίες μας λένε ότι θα γίνει και ένα σεμινάριο, καθώς δεν έχει ακόμα το χαρτί που να υποδεικνύει ότι είναι προπονητής Α κατηγορίας. Τώρα, σε ό,τι αφορά το Super Cup, το οποίο θα γίνει 30 Σεπτεμβρίου με 2 Οκτωβρίου στην Ρόδο, τα ζευγάρια που κληρώθηκαν είναι Παναθηναϊκός Κολοσσός και Ολυμπιακός Προμηθέας. Να θυμίσω ότι η διοργάνωση αυτή είναι η τρίτη κατά σειρά και θα γίνει χωρίς την παρουσία θεατών, αλλά με μικρά παιδιά για να αποδεχθούν όποια θλιβερά επεισόδια έχουμε δει τα τελευταία χρόνια στο γήπεδο μπάσκετ.
Τώρα, σε ό,τι αφορά τις κινήσεις των ομάδων, ο Θωμάς Κότας ολοκλήρωσε το ρόστερ της Καρδίτσας, της νεοφώτισης ομάδας. Ένας παίκτης ο οποίος έχει περάσει από αρκετές ομάδες του ελληνικού πρωταθλήματος, ανάμεσά τους ο Χολαργός, ο ΠΑΟΚ και άλλες ομάδες, ο Άρης. Απ' την άλλη πλευρά, ο Άγγελος Τσικλίρας θα παραμείνει στην τεχνική ηγεσία του Ιωνικού. Η ΑΕΚ επισημοποίησε την επιστροφή του Βασίλη Ξανθόπουλου μετά από 2 χρόνια παρουσία στην ομάδα του Κολοσσού, στην Ρόδο. Στην Αθήνα βρίσκεται πλέον ο Μπράντον Μπράουν, ο νέος παίκτης της ομάδας του Περιστερίου. Επίσης, η ΑΕΚ ανακοίνωσε και την απόκτηση του Κώστα Παπαδάκη από την ομάδα της Λάρισας για 1 χρόνο. Ο Κολοσσός ενισχύθηκε με τον Αμερικανό forward center Malik Osborne, αλλά και με τον Δημήτρη Κατσίβελη. Ο ΠΑΟΚ, από την άλλη πλευρά, ανακοίνωσε την επιστροφή του Χρήστου Σαλούστρου έπειτα από αρκετά χρόνια στην Θεσσαλονίκη, 7 στο σύνολο. Και να πούμε ότι μια μεταγραφή η οποία σίγουρα προκαλεί εντύπωση είναι αυτή της ΑΕΚ που ανακοίνωσε τον πρώην NBA'er Tim Frazier, ένα παίκτη ο οποίος έπαιζε στους Orlando Magic. Απ' την άλλη πλευρά, ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την αποχώρηση του πρώην παίκτη του, του Howard Chandros, ο οποίος πλέον θα είναι στο ισπανικό πρωτάθλημα με τη φανέλα της Σαραγώσα, ενώ συνεχίζονται κανονικά οι μεταγραφές των ομάδων με τον Παναθηναϊκό. Μάλιστα, να κοιτάει πολύ έντονα την περίπτωση του πρώην παίκτη της Μονακό, του Μπέικον. Πάμε να κάνουμε και μία αναφορά στα υπόλοιπα αθλήματα, ξεκινώντας από το πόλο, εκεί όπου η χώρα μας πανηγύρισε 2 μετάλλια. Συγκεκριμένα η εθνική πόλο των κορασίδων, αν και γνώρισε την ήττα με 16 από την Ουγγαρία στον τελικό του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος, το οποίο έγινε στην Λάρισα, κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο. Ενώ επιτυχία είχαμε και για την ομάδα παιδών, η οποία γνώρισε και αυτή την εντός έδρας ήττα, μιας και το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα διεξήχθη στον Βόλο. Ιτήθηκε με 10-11 από την ομάδα της Ουγγαρίας. Ασημένιο μετάλλιο λοιπόν και για την ομάδα των παιδών. Σε ό,τι αφορά τώρα το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, το οποίο διεξάγεται στο Split, είχαμε την εθνική ομάδα των γυναικών να ανοίγει πρώτη τις υποχρεώσεις, επικρατώντας της ομάδας της Ουγγαρίας με 9-8. Στη συνέχεια επικράτησε της Ρουμανίας με 24-3 και τώρα θα παίξει κόντρα στην ομάδα της Ολλανδίας για την πρωτιά στον Όμιλο, ένα μάτς το οποίο είναι σήμερα, ενώ εχθές είχαμε και την πρεμιέρα της Εθνικής Ανδρών, η οποία αναδείχθηκε ισόπαλη 12-12 με τη Γαλλία, σε ένα σκορ το οποίο η Εθνική μας πάλεψε επίσης όρις απέναντι στους Tricolor και χρειάστηκε μάλιστα 1,5 περίπου λεπτό πριν το τέλος του παιχνιδιού να ισοφαρίσει με γκολ του Αργυρόπουλου. Πάμε και στο τένις, εκεί όπου είχαμε την έκπληξη από τον Στέφανο Τσιτσιπά, ο οποίος ιτήθηκε από το νούμερο 94 στην παγκόσμια κατάταξη, τον Ντανιέλ Ελάι Γκαλάν, με 3-1 σετ. Και μάλιστα ήταν τόσο εύκολη η επικράτηση του αντιπάλου του Τσιτσιπά, ο οποίος μάλιστα επικράτησε σε ένα από τα σετ με 6-0, κάτι το οποίο δεν έχει γίνει ποτέ στα χρονικά για τον Έλληνα πρωταθλητή, ο οποίος σε δηλώσεις του τόνισε ότι ένιωθα τελείως off, έπαιξα σχεδόν σαν ερασιτέχνης, γι' αυτό μάλιστα ήρθε και αυτή η ήττα.
Από την άλλη πλευρά να πούμε ότι η πτωτική πορεία του Στέφανου Τσίτσιπα στα Grand Slam είναι μεγάλη, καθώς σε σύνολο 5 Grand Slam έχει καταφέρει να περάσει τον τέταρτο γύρο μόλις μία φορά, και αυτή φέτος με τη διεξαγωγή του Αυστραλέζικου Open πριν από λίγο καιρό. Η Μαρία Σάκαρη ανοίγει το πρόγραμμα αύριο στις 6 κόντρα στην Σιγιού Γουάνγκ, εκεί όπου περιμένουμε πολλά από την Ελληνίδα πρωταθλήτρια, και φυσικά όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στην Σέρενα Williams, η οποία θα κάνει την τελευταία της εμφάνιση στα κόρτ, καθώς έχει αποφασίσει να κρεμάσει πλέον τα παπούτσια της. Μάλιστα υπήρχε και αποθέωση στο Twitter από τον LeBron James, μια φιλία που κρατάει χρόνια ανάμεσα στους δύο. Και μάλιστα η Σερένα Williams επικράτησε με 2-0 σετ της Κόβινιτς και προκρίθηκε στον δεύτερο γύρο του Αμερικανού Open. Τέλος, να πάμε να δούμε και το τι συνέβη στο βόλεϊ με τις εθνικές ομάδες. Μετά την εθνική ομάδα των ανδρών, η οποία εξασφάλισε εύκολα το εισιτήριο για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, κάτι αντίστοιχο πάει να κάνει και η εθνική ομάδα των γυναικών, η οποία έχει ήδη ξεκινήσει με 3-3 τις υποχρεώσεις της. Τελευταία της νίκη ήταν αυτή απέναντι στην Νορβηγία, στο κλειστό γήπεδο της Μίκρας, επικρατώντας εύκολα με 3-0 σετ. Επόμενη αναμέτρηση είναι στο Όσλο κόντρα στην ομάδα από την Σκανδιναβία. Και φυσικά στόχος είναι να κάνει το 4-4. Κάπου εδώ έφτασε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε, καθώς ανανεώνουμε το ραντεβού μας πλέον για την επόμενη εβδομάδα, την ίδια πάντα ώρα. Εσείς μείνετε συντονισμένοι κανονικά στο πρόγραμμα εδώ πέρα του NSTV. Ακολουθούν πολλές εκπομπές και να έχετε ένα ευχάριστο υπόλοιπο ημέρας. Καλό βράδυ!